Die siegreiche Flagge des Deutschen Reiches weht über der Akropolis, dem Wahrzeichen von Athen. Πριν τα γερμανικά στρατεύματα φτάσουν στην Αθήνα, οι Βρετανοί, Αυστραλοί και Νεοζηλανδοί αποχώρησαν, καταστρέφοντας τον οπλισμό τους. Πέρασαν στην Πελοπόννησο, ανατινάζοντας τη γέφυρα στον ισθμό της Κορίνθου. Προορισμός τους η Κρήτη. Τους ακολούθησαν και όσοι Έλληνες αξιωματικοί και στρατιώτες δεν θέλησαν να παραδοθούν. Η απόφασή μου ήταν Κρήτη. Η Κρήτη ήταν ελεύθερη και εγώ αποφάσισα να πάω για την Κρήτη. Ήταν δύσκολο να καταληφθεί. Εκεί είχαν καταφύγει ο βασιλιάς και η κυβέρνηση του Εμμανουήλ Τσουδερού, που είχε ορκιστεί πρωθυπουργός. Απειχωρήσαμε από την πρωτεύουσα με το δυναμί μου ελληνικής κυβερνήσεως και μετέβημε εις Κρήτη για να συνεχίσουμε τον υπερελευθερίας και ανεξαρτησίας αγώνα. Noch aber ist England im Besitz von Kreta, dem Eckpfeiler Südosteuropas im Ägäischen Meer, das als starker Luft- und Flottenstützpunkt die Sicherung des britischen Seeweges durch das Mittelmeer von Malta nach Alexandria ist und damit gleichzeitig die Flanke des nordafrikanischen Kriegsschauplatzes deckt. Die gleiche Bedeutung, wenn auch in umgekehrten Sinne, hat Kreta für die weitere deutsche Kriegsführung im östlichen Mittelmeer. Kreta muss daher in deutschen Besitz kommen. Σε όλα τα σχολεία γίνονταν τα μαθήματα αεράμινας και έπρεπε όλα τα νέα παιδιά να πάρουν μαθήματα αεράμινας. Εγώ κατατάσσομαι σε μία οργάνωση από εμάς τους μαθητές του γυμνασίου, ας πούμε, των μεγάλων τάξεων, από την Τρίτη, ας πούμε, και πάνω. Παρουσιαστήκαμε στο ταγματάρχη του Γκατσιμάτη, του φρόλογου του Ηρακλείου. Του διηγήθηκα περιεκτικά όλη την πορεία μας και τον ρώτησα, υπάρχει κανένα τμήμα να αναλάβω. Μου λέει, δεν έχουμε. Και του λέω, περιμέναμε απόβαση και δεν έχουμε οργανωμένα τμήματα. Του λέω, θα οργανώσω. Το καθεστώς του δικτάτορα Μεταξά δεν είχε καμία εμπιστοσύνη στους κριτικούς, που το 1938 είχαν επαναστατήσει εναντίον της δικτατορίας. Είχε διατάξει τον αφοπλισμό του νησιού. Ούτε τα όπλα που είχαν δεν τα διέθεσαν και μάλιστα είχαν διανεμηθεί τότε 4.000 όπλα στους σταθμούς κοροφυλακής για οργάνωση πολιτοφυλακής και όπως λέει ο στρατιωτικός διοικητής τότε της Κρήτης, ο στρατηγός ο Καφάτος, η κυβέρνηση έδωσε εντολή και τα πήραν πίσω. Δίναν τα όπλα σε αυτούς που θα ήσανε εξασφαλισμένοι χωροφύλακές τους ή υποτελείς τους. Δεν τα δίνανε σε ελεύθερους ανθρώπους τα όπλα. Αν είχε όπλα ο κρητικός λαός, δεν θα μπορούσαν να την πάρουν την Κρήτη. In ununterbrochener Folge starten die bewährten U-52 und bringen die Fallschirmjäger zu den befohlenen Zielen. Morgengrauen überfliegt der Verband das Ägäische Meer. Ακούμε ένα θόρυβο. Μα τρομερό να έρχεται από το νότιο μέρος της Κρήτης, όχι από το βορειά, από τη θάλασσα. Και δεν προλάβαμε να συνειδητοποιήσουμε τι ήταν αυτός ο θόρυβος. Σκέπασαν τον ουρανό πάνω από τα κεφάλια μας. 30 στούκας μάθαμε πώς τα λέγανε μετά. Ήτανε βομβαρδιστικά που ερχόταν στο Ηράκλειο. Την ώρα που περνούσανε, σκιάνιασε ο τόπος εκεί. Τόσο πυκνά ήτανε. Λοιπόν, σε ένα δευτερόλεπτο φτάσανε πάνω από την πόλη. Δεν ξέρω πώς χιλιάδες βόμβες είχαν ρίξει. Ήταν ο πρώτος μεγάλος βομβαρδισμός. Ήταν φοβερό, διότι να φανταστείτε, ήταν τόσα πολλά αεροπλάνα που
άλλα πολύ ψηλά που τα βλέπεις μικρά σαν πουλιά και άλλα που περνούσαν σύριζα από τις σκεπές των σπιτιών και πολυβολούσαν. Σε κάποια στιγμή γέμισε ο ουρανός αλεξίπτωτα. Άρχισαν τα Junkers. In immer neuen Wellen schaffen die Maschinen Kompanie nach Kompanie der Fallschirmjäger heran. Jäger nach Jäger stürzt sich in die Tiefe. Και τότε είδαμε τους αλεξιπτωτιστές που έπεφταν. Ήταν τρομερή εικόνα. Τρομερή εικόνα. Οι πρώτοι που κατέβαιναν είχαν σημαίες. Τον αγγελωτό σταυρό και τον άπλωνα στη γη για να βλέπουν οι αεροπόροι να μην ρίχνουν εκεί βόμβες. Τότε εγώ, επειδή δεν είχα κανένα προπολιβόλο, δοκίμασα οι στρατιώτες. Με το προπολιβόλο του 15 δεν δούλευε. Δοκίμασα και εγώ το προπολιβόλο του 15 δούλευε. Ξεχύθηκαν όλοι στους δρόμους. Ού, παιδιά, πέφτουνε παρασολάδες, πέφτουν ομπρελάδες. Φωνάζανε, Γερμανοί, αλεξιπτωτιστές κατεβαίνουν από κάτω, από εκεί. Πού, ρε παιδιά, δεν βλέπω κανένα με φαντάρι. Πού είναι ρε παιδιά, πού είναι ρε γυναίκες, να από εκεί από κάτω κατεβαίνουν από τον Άηλια, γινόταν οι μεγάλες ρήψεις στον Άηλια. Βλέπω ένα σκοπό, ας πούμε, φαντάρο, που κρατούσε το όπλο χωρίς να ξέρει και αυτός, όπως και εγώ, αυτό. Του λέω ρε αγόρι, δώσε μου το όπλο σου να πάω να μου πούνε πού τους είδανε. Και παίρνω το όπλο, από πάνω ψηλά τους βλέπω. Αρχίζω ντεν, στα κεφάλια τους από πάνω, ντεν, ντεν, όπιζα, ντεν, αυτό. Κάποια στιγμή βγάζει, χωρίς να αντιδράσουνε, βγάζει ο αξιωματικός από το στήθος του ένα άσπρο τετράγωνο πανί και το σηκώνει έτσι. Πολλοί Γερμανοί πιάστηκαν εχμάλωτοι, αλλά την επόμενη μέρα τα γερμανικά αεροπλάνα έφεραν και άλλες ενισχύσεις. Οι μάχες γίνονταν σε πολλά μέτωπα γύρω από τις μεγάλες πόλεις της Κρήτης. Πριν βγει ο ήλιος, αρχίζει ένας καταιγισμός πυρός. Εχμαλωτίζουν την πρώτη δημιουργία και οι άλλες δημιουργίες υποχωρούν προς το προφητηρία του Κλεισάκη. Και έμενα εγώ μόνος, δεν είχα ούτε ένα στρατιώτη μαζί μου, στα 50-60 μέτρα. Γι' αυτό εκείνη τη στιγμή απεφάσισα να σκοτωθώ, να μην εχμαλωτιστώ. Gebirgsjäger sammeln sich zum Vormarsch. Seite an Seite mit den Fallschirmjägern nehmen sie den Kampf gegen feindliche Übermacht auf. Dem deutschen Soldaten ist nichts unmöglich. Και πήρα ένα τουφέκι και όρθιος άρχισα να βάλω για να σκοτωθώ και να με βλέπουν οι στρατιώτες και πολεμάω όρθιος υπερασπίζοντας την Κρήτη. Βλέποντας τώρα οι στρατιώτες ότι ο λογαγός μόνος του πολεμάει, σταματήσαν. Είναι απίστευτο αυτό που θα σας πω. Κινείται ένας δωδεκανήσιος ο μονάρχης με την ομάδα του από τα δεξιά, ρίχνει μια χειρομοβίδα στους Γερμανούς που είχαν καταλάβει την πρώτη δημιουργία. Οι Γερμανοί υποχωρούν και αφήνουν μπροστά στο δημιουργήτη τον Κουκουβίνο ένα ομαδικό πολυβόλο με κάποιες ταινίες. Βάλει την ταινία του, λέω. Πέφτει πρώτη ρεπή. Στήστο και ρίξε προς όλες τις κατευθύνσεις. Από εκεί και πέρα αρχίζει το θαύμα το οποίο έγινε. Αρχίζει η μάχη σώμα προς σώμα. Με τα αλεξίπτωτα μόλις πέφτανε, περνούσε 3-4 λεπτά για να συνέρθουμε. Και οι κριτικοί πολεμούσαν με τα χέρια, με τα δρεπάνια, με ό,τι μέσο μπορούσαν να πολεμήσουν τους Γερμανούς. Οι κριτικοί πολεμούσαν τον γερμανικό στρατό με τσουγκράνες και δρεπάνια, με ό,τι μέσα διέθεταν. Οι μάχες ήταν άγριες. Είδα ένα ψηλό αστραλό, χωρίς πουκάμισο,
ο οποίος είχε κρεμασμένο στο λαιμό του αυτιά. Του λέω, τι είναι εδώ, τι συμβαίνει, λέει, κάθε Γερμανό που σκοτώνω βάζω ένα αυτί για να ξέρω πώς σε σκότωσα. Αλλά το Βρετανικό Εκστρατευτικό Σώμα και οι Έλληνες υπέφεραν από έλλειψη οργάνωσης και συντονισμού. Αντίθετα, οι Γερμανοί χρησιμοποίησαν 23.000 καλά εκπαιδευμένους άνδρες, από τους οποίους 10.000 αλεξιπτοδιστές και πάνω από 1.000 αεροπλάνα. Επικεντρώθηκαν στην κατάληψη του αεροδρομίου του Μάλεμε, κοντά στα Χανιά. Το κάθε αεροπλάνο που είχε τους αλεξιπτοδιστές έστερνε και ένα ανεμόπτερο από πίσω. Αυτοί οι άνθρωποι ήταν 12 και 12, 24 είχε το κάθε ανεμόπτερο. Τέτοια ανεμόπτερα πέστανε μέσα στην πόλη των Χανίων, δηλαδή στο νεκροταφείο του Αγίου Λουκά, ήταν αντιαεροπορικά των Εγγλέζων και πέσανε και τους καταλάβανε στον ύπνο τους Εγγλέζους. Am dritten Tage ist das Schicksal der Stadt Chania entschieden. Der Feind bietet am 27. Mai seine Übergabe an. Der Westen Kretas ist damit in deutscher Hand. Οι στρατιώτες που βρίσκονταν στα ανεμόπτερα κατέλαβαν τα Χανιά. Στις 23 Μαΐου, ο βασιλιάς και ο πρωθυπουργός έφυγαν από την Κρήτη για τη Μέση Ανατολή. Ο πρωθυπουργός με τον βασιλιά φορτώσανε το χρυσό που υπήρχε ακόμα στα μουλάρια, πήγανε στα σφακιά και την επομένη, τη μεθεπομένη, έφυγαν από το Λουτρό. 12 μέρες μετά συνεχιζόταν οι μάχες. Στις 31 Μαΐου, η Κρήτη έπεσε στα χέρια των Γερμανών. Ολόκληρη η Ελλάδα βρισκόταν πλέον υπό γερμανική κατοχή. Πολλοί Έλληνες που τους κυνηγούσαν οι Γερμανοί έφυγαν μυστικά για το εξωτερικό. Ένα ζευγάρι, ο Θεόφιλος και η Ευδοκία, μπήκαν σε ένα καΐκι. Τις γνωρίσαμε με τα ψευδόνυμά τους Θεόφιλος και Ελπίδα. Έκτοτε μάθαμε ποιοι ήταν βέβαια. Ήτανε ο Θεόφιλος, ήτανε Κωνσταντίνος Μπενέτος, ήταν αξιωματικός της μυστικής ασφάλειας, αστυνομίας. Η κοπέλα, ποια ήτανε, η Βέμπο. Είκαμε σε ένα φορτηγό με κατέρτιση στη Μεσάρα. Ήρθαμε να φύγουμε για την Αίγυπτο. Βαδίσαμε καμιά δεκαριά χιλιόμετρα και σε αυτά τα 10 χιλιόμετρα σκεφτόμενα. Τι δουλειά έχω στην Αίγυπτο. Εδώ είναι η Ελλάδα, εδώ πρέπει να παραμείνουμε, να αγωνιστούμε για την απελευθέρωσή της. Και λέω στον οδηγό και στους άλλους συναδέλφους, ήμασταν 10-12 πόσο ήμασταν, λέω, συνάδελφοι, μέχρι εδώ, εγώ, θα γυρίσω στην πατρίδα και εκεί θα αγωνιστώ. Η Κρήτη είχε κοστίσει πολύ ακριβά στους Γερμανούς. Ανάλογο αριθμό θυμάτων είχαν στις μάχες που έδωσαν σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Για τον Χίτλερ, το πιο σημαντικό όμως ήταν ότι η αντίσταση στην Κρήτη είχε καθυστερήσει το βασικό σχέδιό του, την επίθεση εναντίον της Σοβιετικής Ένωσης. Οι γερμανικές αρχές κατοχής έδωσαν διαταγή να εκτελούνται όσοι πολίτες είχαν πάρει μέρος στις μάχες. Ανάμεσα στους συλληφθέντες ήταν και ο 15χρονος μαθητής Μιχάλης Κόκκινος. Το γερμανικό απόσπασμα ήταν έτοιμο να τον εκτελέσει. Και ρωτούνε, οι έρημοι ήταν και μεγάλη ψυχή είχαν. Θέλει να του δέσω με τα μάτια. Λέω, όχι. Και άρχισαν και σκληρίζαν οι γυναίκες, τα παιδιά. Το κακό ρίζικο είσαι να το εκτελέσουν όταν είχαν βάλει έτοιμη για το πυρ. Εκείνη τη στιγμή γίνεται ένα θαύμα που καμιά φορά είναι και θαύματα. Ένας Γερμανός στρατηγός που περνούσε με το αυτοκίνητό του σταμάτησε για να δει τι συμβαίνει. Αυτοί μόλις είδαν το στρατηγό, γυρίσανε όλοι. Το λέω εγώ τώρα. Τώρα είναι δικό μου αυτό. Γυρίσανε να δουν το στρατηγό και μέχρι να γυρίσουν αυτοί τα μάτια τους πίσω, εγώ ήμουν στην Αγία Ειρήνη. Ξέρεις που είναι η Αγία Ειρήνη. Επίδειξα σαν το κατσίκι. Άλλοι συναγωνιστές του δεν στάθηκαν τόσο τυχεροί. Τους βάλανε τους ίδιους και ανοίξαν ένα στενόμακο τάφο
και τους έσανε και τους τρεις ναυτοί και τους πολυβολήσανε. Τους δώσανε και τη χαριστική και τους δώσανε και μια κλωτσά και πέσανε μέσα και βάλανε χωριανούς, σαρό και έτσι θάψεις και πάσανε εκεί. Ήταν το πρώτο δείγμα γραφής για όσα φρικτά θα επακολουθούσαν στην Ελλάδα του Χίτλερ.